Είδες Ηρακλή. Κοίταξε για να. Όχι, όχι, όχι. Είδες Ηρακλή. Ηρακλή. Είχε την ατυχία να πέσει πάνω στο μνημόσυνο. Στο. Στο μνημόσυνο. Ποιο μνημόσυνο. Τη στήρα 7. Εκεί. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή. Προ Θεού. Θα είχαν πάλι άνετα. Ήρθε και αυτό και στράβωσε το πράγμα. Εντάξει. Τώρα, με καλύπτει απόλυτα. Μηνυματάρ, ο καλός φίλος Θωμάς Τόντων, Ηρακλειδέας, με το εξής μήνυμα. Φανταστικό. Φανταστικό μήνυμα. Σαν τον. Λοιπόν, όσοι κράζαμε για Ρούσο δεξί μπακ, δεν είχαμε δει ακόμη τον Αργυρόπουλο. Χωρίς να σκάφω. Ρε Αργυρόπουλε, πώς έπεσες έτσι, ρε παλικάρι μου εσύ. Μια χαρά καριέρα. Καβάλα, Αστέρα Τρίπολης, Πανιόνιο, όλες τις εθνικές ομάδες. Σε έχουμε δει με εθνική νέων ελπίδων και ημιτελικούς και τελικούς, με Αγγλίες, με Ισπανίες, με αυτά. Πώς έγινες έτσι, ρε Αργυρόπουλε. Μακάρι να κάτσεις να γίνεις, συνεχίσεις να ανέβεις τα λοιπά, δεν ξέρω. Τον Περνίδη δεν είναι το παιδί. Αλλά εσύ, τι να πω. Ναι, όντως, ναι. Αλλά εσύ. Μέσω Καρεσκάκη έπεσε. Περίμενε λίγο. Περιμένω, εσύ Τζόκα, από τον Αργυρόπουλο δύο στοιχειώδη πράγματα. Αν είναι να παίξουν αυτοί που ήδη είχαμε. Κάτι δηλαδή. Λέει και τη διαιτησία. Σταμάτα λίγο, ρε. Καταρχήν διεκτησία. Δεν είχατε ένα παραγωγικό χάφο, γιατί δεν το λέω ζήτη. Το Λαφρίνιο τιμωρημένος, καλά έκανε και δεν έπαιξε σαν. Καλά έκανε και δεν έπαιξε. Μετά, έχει τον Κούρο εξτρέμ. Ο Κούρος δεν είναι εξτρέμ. Ο Μοντέρο δεν τριπλέρει ούτε πεθαμένο. Ο Κούρος δεν έχει παίξει μόνο γκολκίπερ. Ο Μοντέρο είναι ο πιο άχρωμος, άγιος. Ο Μοντέρο είναι ο πιο άσχημος Πορτογάλος του πλανήτη Γη. Δεν υπάρχει. Δεν μου λες. Ο Σαραμαντάς. Ο Σαραμαντάς. Σε αυτό το παιχνίδι σου δείξε για ποιο λόγο δεν τον ήθελε καμιά μεγάλη ομάδα. Ο Σαραμαντάς σε αυτό το παιχνίδι σου δείξε αυτό το πράγμα. Πρώτον. Για πες, μια χαρά αριστερό μπακ είναι. Αριστερό μπακ. Τώρα έκανε πήρε ευθύνες σήμερα. Ό,τι πέρασε από εκεί δεν πέρασε από τον Αργυρόπουλο. Χτυπάγανε εκεί πέρα. Ελεονούση Βιγκέιρας, Φορτούνης πλάγιαζε. Λοιπόν, τώρα Ολυμπιακός. Α, θα τα πω εγώ, Ο Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός δεν κρίνεται από αυτό το παιχνίδι. Ούτε ο Ηρακλής μου. Ναι, άσε με να πω για τον Ολυμπιακό, εγώ είμαι και 48. Εντάξει, πες. Μιλάμε ελάχιστα. Εντάξει, είπαμε, ο ΠΑΟΚ είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ιφίλιο. Είναι. Άρα άμα μόνο. Παίξετε τώρα 4 φορές, 3 θα σε πάρει. Ναι. Έτσι λέω εγώ. Τρεις θα τον πάρει με βαρύ σκορ. Ναι. Με βαρύ. Και την άλλη με λαφρύ. Μαλάτε, να πω κάτι εγώ. Πολλούς διώχνεις. Διώξε και τον Ιντέγε, του δίνεις το κύπελλο. Ναι. Διώχνεις και τον Ιντέγε και του κάνεις απονομή κυπέλλου. Ένα λεπτό. Καταρχήν, εντάξει, είμαστε 13 βαθμούς μπροστά. Καλησπέρα. Κύπελλο δεν παίρνεις. Αγαπητοί φίλοι. Έτσι όπως σε βλέπω. Άσε το κύπελλο της Δέλτα, θα δούμε τι θα γίνει. Δέλτα δεν είναι. Καταρχήν θέλω να πω. Ναι. Ο Θεός να αναπαύει την ψυχή των αδελφών μας της θύρας 7. Μαζί σου. 21 άτομα που χάθηκαν μετά το μάτς Ολυμπιακός ΑΕΚ 6-0. Για όσους θέλουν να ξεχνάνε. 8 Δευτέρου το 81. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ ευτυχώς εκείνη την ημέρα έτυχε να πάω στην 4 και τη γλίτωσα. Πιθανόν. Εν πάση περιπτώσει, η όλη ιστορία είναι ότι η ομάδα φέτος, θα πιάσω από το καλοκαίρι, δεν ξεκίνησε καλά. Από την προηγούμενη μέρα, φίλε. Ο πρόεδρος είχε το νου του εκεί με τα κανάλια, δεν ξέρω τι έκανε ο άνθρωπος. Άφησε να κάνουν δουλειές κάποιοι οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν στο βάρος των ευθυνών τους. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε κάποια στιγμή να φτιάχνουμε ομάδα παίζοντας και πρωτάθλημα. Αποτέλεσμα να χάσουμε στη Λάρισα, να δημιουργηθεί αναταραχή χωρίς λόγο και από εκεί και πέρα αυτή τη στιγμή να βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Βεβαίως, στην Ελλάδα, έχω ξαναπεί και άλλες φορές, κανένας δεν πρόκειται να παραδεχτεί τον άλλο για καλύτερό του. Ακούω κάποιες ομάδες οι οποίες κάνοντας μια, δύο, τρεις, τέσσερις νίκες, αυτονόητο όταν είσαι μια ισχυρή ομάδα διαχρονικά, θα κάνεις και 5 νίκες και 6. Δεν έχει σημασία αυτό. Αλλά που δεν έχουν αποτέλεσμα και θέλουν να παριστάνουν ότι είναι μεγάλη ομάδα. Οι δικοί σου λένε ότι παίζει μπάλα, ρε φίλε. Τι μιλάς! Τώρα λιώνεις την ιστορία. Όχι! Ποια ιστορία! Κάτσε καλά, ρε! Τροπήσου λίγο να πω. Τροπήσου ρε εσύ τώρα. Οι δικοί σου λένε ότι παίζει την καλύτερη μπάλα. Ο Ελευθερόπουλος από πού είναι, ρε παιδί, δικό σας δεν είναι. Δεν ξέρω. Τροπήσας, ρε, τι είναι αυτά που λέτε. Εγώ μιλάω για τον εαυτό. Τροπήσου ρε τώρα. 43 πρωτοβουλία. Βρε τώρα που περπάτα. Δύο έχεις, ρε. Τροπήσου. Την καλύτερη μπάλα παίζει ο Πάο. Δύο έχεις. Δύο. Ένα έχει Λάρισα και τρία έχει ο Άρης εδώ ο φίλος μου. Προσπάθησε να τον περάσεις και μετά να μιλάς για μένα. Συνέχισε, τι είναι. Λοιπόν,
Δεν βλέπει το ΠΑΟΚ να ανασυγκρίνει. Θα είχαμε, θα πω. Καλή. Θα είχαμε τώρα αυτή τη στιγμή τερματίσει την υπόθεση πρωτάθλημα. Ένα. Δύο. Χαίρομαι που βλέπω τα μικρά τα παιδιά. Κάπα 13 να κερδίζουν εσάς. Πλάχνα της ομάδος, ασχολήσουμε τα μωρά εσύ καημένοι. Δεν τρέπεστε. Τώρα. Μέχρι εκεί είσαστε ρε. Δεν είσαστε για παράδειγμα. Στα χαρτιά παιχνίδια, τα μωρά. Τα χαρτιά καημένε 13 χρονών τώρα σε μας καημένε. Τι έχεις λοιπόν, να πεις γι' αυτό. Δεν έχω να πω ότι ασχολούμαι με μωρά. Από το K20 και πάνω λέγει ότι θέλεις να το βρούμε. Γιατί και εκεί πάλι από κάτω είσαι. Σε όλα είσαι από κάτω. Μπορείς να το καταλάβεις. Οι παοξίδες το ξέρουν. Δεν τους λες ψέματα. Στην καραμέλα βρε τώρα. Γελάει ο κόσμος. Δεν τους λες ψέματα. Ξέρουν οι άνθρωποι. Δεν είναι βόδια. Η δική σου η προπονητής το παραδέχονται. Με διακόπτης. Τι σε διακόπτω. Λοιπόν, διακόπτης είσαι μόνος σου. Λες συνέχεια τα ίδια. Ο Ολυμπιακός πέφτει το σύστημά του το γνωστό 4-2-3-1. Είδαμε στη θέση του Μιλιβόγεβιτς που προσωπικά είχα παρακαλέσει να μην τον δώσουν, αλλά βέβαια εγώ δεν πληρώνω για την ομάδα, οπότε αυτοί που πληρώνουν έκριναν ότι έπρεπε να τον πουλήσουν. Ναι, αυτοί που, συγγνώμη, ορίστε. Αν χάσει το κύπελο και φας καμιά τριάρα από την Τουρκία, τότε θα φωνάξουν για τον Μιλιβόγεβιτς. Σκοπός είναι τώρα τι θα γίνει. Ναι, μισό λεπτό, θα φωνάξουν όμως. Φωνάξουν μετά. Που πληρώνει ή θα φωνάξουν στον κύριο Μπέντο. Καλό ερώτημα. Καλό ερώτημα. Και δεν μπορούν να φωνάξουν. Τώρα κάνει να μιλήσω 5 λεπτά. 105. 105, ορίστε, έχουμε βγει. Δεν πειράζει, λοιπόν, θα το πάω πιο μετά. Εγώ μιλήσει το Αριανάκη. Εγώ πολλές φορές λόγω της εμπειρίας μου, γιατί όταν κάποιος βλέπει πάνω από 50 χρόνια μπάλα. Οπωσδήποτε έχει μια ευθυκρισία. Είπα λοιπόν για όλα αυτά που λέει ο Κωστής. Ναι. Σχετικά με την τουρκική ομάδα που εγώ δεν την έχω δει ποτέ μου. Ναι, δεν ναι. ξέρω πώς ναι. είναι. Ναι. Είχα μάθει ότι είναι η παλιά Άγκυρα, Άγκαρα, πώς τη λένε αυτοί οι Μπουνταλάδες, οι Τουρκαλάδες. Ναι. Λοιπόν, και έχει γίνει τώρα η σπόρ είναι η κουτσού. Σπορ. Του δίνει εχθρική η χρειά, ξέρετε. Ναι. Λοιπόν, είναι η Άγκαρα κουτσού ή η Άγκαρα σπορ. Δεν του ξέρω από Τούρκη. Θα του μάθει τώρα όμως. Τι να μάθω, ρε Χριστιανέ μου, τώρα μα πει και εσύ να μάθουμε. Λοιπόν, θα δούμε τελικά τι θα γίνει. Εκείνο που έχω να πω για το Ρωμαό είναι ότι ο άνθρωπος μου φάνηκε ελαφρώς κουρασμένος και ότι ακόμα δεν προσαρμόστηκε με ένα παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα τον δούμε. Το πρωτάθλημα πηγαίνει προς το τέλος του. Οδεύει προς το τέλος. Από εκεί και πέρα, ναι, οδεύει. Ναι, το κάνω. Από εκεί και πέρα, αφού φέτος με τη χειρότερη ομάδα, σαν Ολυμπιακός μιλάω, των τελευταίων ετών, μπορούμε και έχουμε αυτή τη διαφορά από τους αντιπάλους μας, οι οποίοι έχουν σαν στόχο να έρθουν δεύτεροι. Αυτό μ' αρέσει. Από εκεί και πέρα, του χρόνου, πιστεύω ότι ο πρόεδρος, που δεν θα έχει να ασχολείται με τηλεοπτικά και διάφορα τέτοια, να ασχοληθεί να φέρει κάποιους παίκτες. Θα πάρει το Champions League, ναι. Για να είμαστε πάλι καλύτεροι όπως είμαστε όλα τα χρόνια και να συνεχίσουμε την ωραία εκδρομή μας στο πρωτάθλημα. Ωραίος. Τώρα μιλάνε και ορισμένοι που μένοντας 40 βαθμούς πίσω πέρυσι φωνάζανε για τη διαιτησία και μου στείλε ο Μπούζος με το Θωμαίδη επανάσταση και χάνανε από τον Πανθρακικό 2-1 στην Κομωτινή. Να τα θυμάστε αυτά που σας λέω. Θέλετε πολύ ψωμί για να μας φτάσετε, όχι εσείς, όλες οι ελληνικές ομάδες. Εμείς είμαστε πρώτη ομάδα σε όλα τα σπορ και στους άντρες και στις γυναίκες. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Αυτά για να μην ακούω πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Stop, τέλος.